Με το φόβο και την αγωνία για το πόσο μπορεί ο αμίαντος να έχει επηρεάσει την υγεία του, ζει το τελευταίο διάστημα το έμψυχο δυναμικό της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου. Έχουμε θορυβηθεί πάρα πολύ, όλοι οι συνάδελφοι. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί ζημιά στην υγεία μας. Θέλουμε και ζητάμε να έρθει κλιμάκιο αρμόδιο να ελέγξει όλους τους χώρους που ενδεχομένως μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το επικίνδυνο υλικό και καρκινογόνο. Περίπου μία εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος με το καρκινογόνο υλικό αμιάντου που βρέθηκε σε εσωτερικό τείχο στην γραμματεία της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και το μόνο που έχει γίνει είναι προφορικές δεσμεύσεις ότι κάποια στιγμή τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα επιθεωρήσει το κτίριο. Δεν ξέρω αν είναι αδιαφορία, αν είναι κάποιοι άλλοι παράγοντες που ενδεχομένως τους καθυστερούν να αντιδράσουν. Όμως θεωρώ ότι για ένα τόσο θέμα έπρεπε ήδη να είχαμε κάποιες πρώτες, όχι προφορικές μονοδεσμεύσεις, να είχαμε και πράξεις. Το πρόβλημα με τον εντοπισμό αμιάντου λειτουργεί προσθετικά στα ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το αστυνομικό Μέγαρο, με τους δεκάδες εργαζόμενους στην αστυνομική διεύθυνση να αισθάνονται πλέον ότι η πολιτεία τους έχει τοποθετήσει στο περιθώριο. Είμαστε όντως, αισθανόμαστε να είμαστε στο περιθώριο. Θεωρούμε ότι είμαστε από τις ελάχιστες αστυνομικές διευθύνσεις, οι οποίες στο 20ο αιώνα, 21ο αιώνα, είμαστε σε αυτό το χάλι όπως δουλεύουμε. Και πόσο μάλλον και οι πολίτες που εξυπηρετούνται και έρχονται στο χώρο αυτό. Όπως εξηγεί στη νέα τηλεόραση ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, το τελευταίο περιστατικό που τους θορύβησε ανακαλύφθηκε εντελώς τυχαία κατά την εκτέλεση εργασιών. Πήραμε δείγμα το οποίο το αποστείλαμε στο Δημόκρατο και μας έστειλε έκθεση και αποφάνθηκε ότι πρόκειται για το καρκινογόνο υλικό αμίαντο. Το οποίο έχει παγορευτεί από το 2005 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα, πάντως, μέλη της Ένωσης έχουν συναντηθεί με το ρεθμιώτη βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος δεσμεύτηκε να καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, ασκώντας έτσι πιέσεις στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου οι υποσχέσεις του να γίνουν κάποια στιγμή πράξη. Πέραν της πρόσφατης συνάντησης που είχαμε με τον τοπικό βουλευτή, τον κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος άκουσε τα προβλήματά μας γενικότερα και ειδικότερα το συγκεκριμένο και πρόσφατο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση από κανέναν άλλον φορέα. Και ενώ τα προβλήματα με το υπάρχον κτίριο της αστυνομίας ολοένε και πληθαίνουν, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξακολουθεί να τηρήσει γη ηχθείως για το εάν και πότε θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της σχολής αστιφυλάκων οι υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης.